Ποιος είναι ο κύκλος, ο χρηματικός, γύρω από τη μεταφορά του νερού, να μην πω τίποτε άλλο, τα τελευταία χρόνια. Αρκεί να σας πω ότι μόνο φέτος ο κύκλος της μεταφοράς του νερού έχει ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, μόνο φέτος. Πληρωμένο. Και δεν είναι τυχαίο ότι έγινε και μια ανεπιτυχής προς το παρόν προσπάθεια να οδηγηθούμε στη σημερινή συζήτηση, βρισκόμενοι πάλι σε κρίση έλλειψης νερού. Δεν θα πω τίποτε άλλο, θα τοποθετηθώ τώρα λοιπόν επί του θέματος. Αυτό αφορά δύο πράγματα. Πρώτον, τα έργα τα οποία είχε μελετήσει στο παρελθόν η ΕΙΤΑΠ, και μιλάω για τα έργα τα οποία που μετέφεραν δύο θαλάσσιους λογογούς οι οποίοι ήταν στην περιοχή της κύματος Επταξία και περνούσαν το νερό και την Ελευθερωγούς αυτού στην Αίγινα, αλλά και μετά, πρόσφατα, έχει δημοκρατήσει η ΕΙΤΑΠ ένα καινούργιο έργο ενίσχυσης της ενδότησης της Αλαμίνας από το στενό της Νέας Περάμου, όπου και σε αυτό το συνδυασμό είχε ληφθεί υπόψη η επέκταση της ενδότησης προς την περιοχή της Αίγινας. Δείτε λοιπόν, ίσως δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά, αλλά υπάρχει μια πράσινη γραμμή η οποία είναι ο αρχικός αγωγός, ο οποίος έχει κατασκευαστεί από την ΕΙΔΑΠ ως ο αγωγός κορμός στη Σαλαμίνα, ο οποίος μετέφερε το νερό από το τυφλό το θαλάσσιο αγωγό της περιοχής μας Επταξία, και με κόκκινη γραμμή φαίνεται η νέα χάραξη, η γραμμή ενίσχυσης από το στενό της Νέας Περάμου. Βλέπετε ότι αυτός ο αγωγός καταλήγει, είχε συνδυαστεί με κρατηρότητα να καταλήγει στην παραλία της Θεράνης με την προοπτική από τότε ότι αυτό θα είναι το σημείο το οποίο θα γίνει από το λιμάνι στο Λιόντι προς την Διεθνική Δεξαμενή που ενδέχεται και κατασκευαστεί. Όπως επίσης αυτό το slide θα το βλέπετε επίσης και την περιοχή του Γεροπολίου του Πειραιά για το οποίο θα σας πω στη συνέχεια μερικά πράγματα. Είναι η λύση της τοποθέτησης του αγού σε όρημα στο Δυθμένα, η οποία λύση αυτή, η οποία τοποθέτηση σε όρημα του Δυθμένα εξασφαλίζεται με μια ειδική τεχνική με εκτόξευση νερού, για την οποία έχουμε και ένα στη συνέχεια κάποιο μικρό βιντεάκι να σας δείξουμε για να γίνει καλύτερα κατανοητό πώς λειτουργεί. Το οποίο δεν είναι νερό, έτσι, δεν πρόκειται περί νερού, πρόκειται περί ενός αιωρήματος με αυξημένα ποσοστά άμμου ή ήλιος. Για να μπορέσει λοιπόν να βυθιστεί σε αυτό εκείνη τη στιγμή, πρέπει να έχει πολύ αυξημένο αρωματισμό. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, αντίθετα με τα τετραγωνικά αέρματα τα οποία τοποθετούνται σε αρκετά μεγάλε αποστάσει μεταξύ του, στο απλώ επικαθήμενο τμήμα, στο τμήμα το οποίο βυθίζεται ο αγωγός, πρέπει να γίνει αυτή η τοποθέτηση. Του προστατευμένου αγωγού είναι σημαντικά αυξημένη, είναι περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ και αυτή η διαφορά οφείλεται, είπαμε, πρώτον στον αυξημένο αρματισμό, δεύτερον στην συνθετότερη διαδικασία πόντισης και τρίτον στην αρκετά δαπανηρή ιστορία της μεταφοράς και απασχόλησης του πολύ ειδικού εξοπλισμού για την κατασκευή του ορίγματος μέσα στο οποίο θα πει και το οποίο θα το συναντήσει στην τέχνη του διεκτοξεύει νερό εκατέρωθε το αγωγού με αποτέλεσμα να ρευστοποιεί το πυθμένα και να γίνεται η βύθιση. Όσο αντιλαμβάνεστε, εδώ πέρα είναι η κατάδυση του εξοπλισμού αυτό το σκάφος. Εδώ έχει φτάσει πλέον στο επιθυμένα. Ο λόγος είναι μεταξύ των δύο επιστριών, ας πούμε, έτσι. Δεν επιστρίες, είναι σαν πέμπτη, σαν... Δεν επιλέγει κάποια επιστριμή, είναι μία. Βλέπετε λοιπόν ότι τα δύο σωλήνες, δηλαδή υπάρχει ένα σύστημα σωλήνων, το οποίο διεκτεύουν νερό και ένα δεύτερο σύστημα σωλήνων, οι οποίοι παίρνουν τη λάσπη και την, το ξέρουν τη ξέχεστερα και βλέπετε πώς βυθίζεται.
θα έπρεπε όμως να αποκλειστεί στην υποπράξη του έργου τη δυνατότητα σε κάποιον ανάλογο να προσφέρει εναλλακτική λύση προστασίας. Δεδομένου ότι άλλωστε είναι μια τεχνολογία που εξελίσσεται, έτσι. Λοιπόν, από την άποψη αυτή, και αυτό θα έπρεπε να το έχουμε όλοι υπόψη όσοι θα εμπλακούμε, υποθέτω για εμάς, αλλά κυρίως για εσάς, υποθέτω στα τεχνολογικές εξελίξεις του έργου, θα πρέπει τα τέτοια δημοκράτησης να είναι κατά τέτοιο τρόπο διερχομένα, εφόσον συζητάμε για τη λύση αυτή του προστατευμένου, ώστε να θέτει κριτήρια, συγκεκριμένα κριτήρια, που πρέπει να πληρούνται ώστε να γίνεται αποδεκτή κάποια λύση της προστασίας του ΟΟΥ. Αυτό νομίζω πρέπει να είναι πάλι άλλη υπόψη όλων των παραγόντων. Οργανώνουμε στο νησί σας του Σάββατος στις 6 ώρας και σας ευχαριστούμε πολύ που μας προσφέρατε και τη δημοτική σας αίθουσα. Έχουμε βάλει το τίτλο «Νερό, η πιθανότητα πολέμου στο μέλλον». Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, διότι το νερό δεν υπάρχει πια με τις πληθυσμιακές δυνατότητες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί είτε στα νησιά είτε οπουδήποτε αλλού. Ψήφισε υπέρ της συγκεκριμένης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είχαμε κάποιους προβληματισμούς, τους οποίους και θέτουμε και στους μελετητές, αυτοί θα ξέρουν κάτι από εμάς, αλλά κάποιες πληροφορίες με λένε ότι το HPV ως υλικό σωλήνων δεν είναι ασφαλές και ευλαβές ως προς το νερό το οποίο μεταφέρει. Κρατά πολύ τις επιφυλάξεις για αυτή την πληροφορία που έχουμε. Δεν τα ξέρω, εγώ δεν έχω καμία σχέση. Εγώ είστε μας καλύτερες πληροφορίες, δηλαδή αυτό που είπατε τώρα, ανερίωνο... Ναι, όχι, εγώ δεν λέω. Εγώ δεν λέω. Εγώ λέω μια τοποθέτηση, δεν είναι λάθος. Αυτό είναι το ίδιο που ξέρουμε. Παρακαλώ. Είναι χημική, η οποία ανήκουν στη θεματική ομάδα περιβάλλοντος του πολιτικού φορέα, ο οποίος μας στηρίζει, δηλαδή τον Υπουργό Πράσινο. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ έτσι ξεκαθαρισμένο και μελετημένο, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να τοποθετηθούμε. Κατά την άλλη, καθ' όλα τα υπόλοιπα, συνταζόμαστε την προσπάθεια η οποία γίνεται. Πρέπει το νησί από τη δική του πλευρά να αποφύγει πια τον έλεγχο, τον οικονομικό έλεγχο των πολιτών του από τη μεταφορά με ολιγοπολιακές διαδικασίες του νερού. Είμαστε στη διάθεσή σας προς την κατεύθυνση αυτή. Θα παρακαλούσε μάλιστα. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είστε ήδη που κάνετε την παρουσίαση στο Δανάη. Το Δανάη είναι δική μου υπόθεση. Ποτέ δεν θα ρωτήσω. Και εγώ πήγε το παρακαλώ. Το κατάλαβα. Μην τους φέρετε σε δύσκολες θέσεις του ανθρώπου. Σας φέρετε σε δύσκολες θέσεις. Εσύ πρέπει να προστατεύσετε. Έχει πάνω μια ερώτηση και ο πετάκεται και ο Σκουκούλης νομίζω ότι ακόμα δήματος. Καθίστε και εδώ. Εντάξει. Μερικά πράγματα πρέπει να ακούσετε τι τους. Και ξεκινάμε το, κύριε Σαντή, οι μελετητές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω. Τώρα πρέπει να ρωτήσω τον κύριο Κουκούλη και να του πω γιατί θα έπρεπε να προκαταβάλει αυτή τη συνεδρίαση ή αυτή την παρουσίαση στο Δανάη. Αν σου μου απαντήσει αργότερα. Λοιπόν, όπως είπατε κύριε, συγγνώμη το όνομά σας και θέλω να το ξέρω. Κύριε Μαλατέστα, η μελέτη αυτή που μας προγράψετε είναι από πολλά χρόνια. Τα δικά σας χρόνια σημείωσα. Ο αγωγός ο πράσινος στο σχήμα στη Σαλαμίνα εκεί το 2000. Με δειγματοληπτικούς ελέγχους και βιθομετρήσεις του ΙΓΜΕ από το 2000 πάλι. Μιλάμε για άλλες μελέτες. Όχι, στο χάρτη μας δείξατε, μας το είπατε, τα στοιχεία αυτά είναι. Συγκυρά. Άλλο. Σας είπα, συγγνώμη για τις ερωτήσεις, μπορεί να είναι λίγο χαζές. Είμαστε εκτός θέματος, εκτός της δικιάς δικότητας. Έχουμε απλά γιατρός. Προσπάθησα να καταλάβω τα υδροδυναμικά και τις σταθερές με τις γνώσεις που έχω της φυσικής, ίσως αν είναι πιο εξειδικευμένες τα θέματα. Γι' αυτό θα παρακαλούσα να μην θεωρήσετε χαζές ερωτήσεις, γιατί δεν έχουμε ενημερωθεί καθόλου στο θέμα αυτό. Και είναι, πιστεύω, πρωτόγνωρο και για την Ελλάδα. Έτσι. Νομίζω ότι το πρώτο έργο που προσπαθεί να γίνει εδώ. Ωραία. Επαναλαμβάνω και αυτό που σας είπα, μάλλον το επιβεβαιώνω ότι το ΙΓΜΕ του 2000 έχει μετρήσει το μυθό. Είναι η μελέτη του ΙΓΜΕ αυτή που χρησιμοποιείται και εσύ τώρα. Είναι μελέτη του ΙΓΜΕ, η οποία έχει γίνει στο πλαίσιο της μελέτης της ΕΙΔΑΠ. Ωραία. Άρα τα στοιχεία αυτά είναι από τότε. Και μάλλον ό,τι απαντήσω στο μικρόφωνο απλώς για τα πρακτικά μου. Ναι.
και να ολοκληρωθεί. Αυτά τα στοιχεία έχουν πατήσει αυτές τις μεγάλες ασφαλείες. Όχι όλα. Τέλο πάντων, κάποια στοιχεία. Εντοπισμένα, ναι, τα στοιχεία τη Έλληνα μιλάνε για ουγγού που έχουν κατασκευαστεί πριν το 2000. Τα χερσαία στη Σαλαμίδα υπήρχαν από τότε το 2000 και προηγούμενα. Όπω σα εξήγησα τότε, ορισμένα υπάρχουν παλιότερα πριν το 2000, ορισμένα καταγίνει υπό κατασκευή τώρα. Άρα δεν μιλάνε για την καινούργια μελέτη. Όχι, τσου λεπτό. Αυτά είναι άλλο πράγμα. Μην κάνετε λίγο. Συγγνώμη, δεν μπορώ να σας πω. Παρακαλώ. Και δεν γέλασα, κάρκασα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε Πιζαρόδη. Λοιπόν, μας είπατε σε κάποιο σημείο ότι θα γίνει η μελέτη και κατασκευή μαζί σε ένα, από ένα γραφείο πιθανότατα. Όχι. Από μια από δική σας εταιρεία. Όχι, όχι, όχι. Προτιμάτε αυτό το σχήμα, πέρα, το κατασκευή. Και εμείς το προτιμάμε, αλλά κυρίως Ναι. Δεν μας διαχωρίσατε όμως τα κόστη στη μελέτη και στην κατασκευή. Και δεν μας διαχωρίσατε γιατί αυτό το είδα 12 με το 1 24 το άλλο. Πολύ χοντρικά. Αν εγώ διαλέξω μόνο τη μελέτη από εσάς, τι θα μου κοστίσει. Γιατί δεν θέλετε εδώ πέρα να αναλάβετε ένα γραφείο τη μελέτη κατασκευή. Εμείς, κοιτάξτε. Όχι, θέλω να πω, δεν θα πάνε διαχωρισμένα αυτά. Όχι. Και εφόσον είναι διαχωρισμένα και τα πάρει κάποιο μαζί, μήπω χρειάζεται και μια έκπτωση. Δηλαδή και τη μελέτη κατασκευή, ένα τουλάχιστον εγώ το ξένα σπίτι, πήρε τα ζωή του ήλιου και κάνει την τιμή. Ρωτάω, γιατί. Έτσι δεν είναι για αυτό τα απλά. Μα λυπήσει με κάτι τεχνικά μέρη και εκεί εσεί θα την κάνετε. Πρέπει εγώ να σα ρωτήσω πώ παίζει το σωλήνα, ποιε είναι οι γωνίε και αυτέ. Και η ερώτηση είναι αυτομάτω. Αν καταστραφεί ο σωλήνα όταν το βάζετε και δεν τον δείτε, έχουμε σέρβις, άφερ σέιλ όπω έχουμε ακόμα και στα μηχανάκια. Δηλαδή ποιο θα έχει τη συντήρηση του αγωγού, ποιο θα είναι υπεύθυνο για την λειτουργία του πηγαγή. Δεν βλέπω σε καμία μελέτη να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Κάκος ζητός τον αγωγό, εσύ το είπα, δεν το είπα εγώ, μας προτεραιάσατε η γωνία και κάτι τέτοιες λεπτομέρειες. Δυστυχώς μου προέκυψε αυτή η απορία και θέλω να μου απαντήσετε. Για την κατασκευή αλλά και για μετά, έτσι, για τον πρόσφατο, για αυτό, για συστηματικά 25 χρόνια. Έχει υπάρχει αυτή η κύση 25 χρόνια με λειτουργία του αγωγού στο ειδικό αυτό που είπαμε. Όταν λέω σέρβις, όχι στην κακή του λειτουργία, όπως λέει το μηχάνημα, στη συντήρησή του, στη ζημιά. Την επισκευή που σε ζημιά, σε ρογμή, σε σπάσιμο, σε κόψη. Θα σου πω. Για την διασφάλιση του να μην πάρει ζημιά στη φάση κατασκευής, προφανώς είναι υπεύθυνος ο ανάδοχος και ο τεχνικός σύμβουλος του έργου. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε τεχνικό έργο υπάρχουν πιθανότητες αστοχίας. Και ο ανάδοχος, ο κατασκευαστής, η δουλεύουσα υπηρεσία, ο τεχνικός σύμβουλος δεν υπάρχει, αυτοί είναι υπεύθυνοι για να διασφαλίζονται οι εργοθέσεις. Τώρα, από εκεί πέρα, αν συμβεί κάτι στη φάση λειτουργία, τώρα αυτό είναι μια άλλη ιστορία που πολλοί θέλουν να συζητήσουμε. Όχι, αυτό θα ήταν το μάθημα. Αν η βλάβη είναι μια βλάβη. Αυτό δηλαδή δεν περιέχεται εδώ στη μέρα τη Ασπέλα. Δεν ξέρουμε πόσο χρόνο και ποιο θα επισκευάσει τον αγώνα και θα σπάσει. Όχι, αυτό δεν είναι θέμα τη μελέτη. Αυτό είναι θέμα τη διαχείριση του έργου. Να ρωτήσω κάτι άλλο βέβαια. Τα δικά σα πάντα στοιχεία και αυτά τα νούμερα που είδα. Ένα αγωγό, επιφανειακό, το σχέδιο Α, πώ το είπατε, κοστίζει 12 εκατομμύρια. Ένα προστατευμένο αγωγό, το σχέδιο Β, 24. Αν βάλουμε δύο επιφανειακούς και πάνε 24 και 2, θα ήταν καλύτερα χειρότερα από εσάς. Σαφώς χειρότερα. Σαφώς χειρότερα. Δεν θα ήταν 24 το κόστος, θα ήταν μικρότερο. Αλλά δεν θα ήταν εξίσου ασφαλής λύση. Το να έχεις δύο επιφανειακούς αγωγούς στις παρούσες συνθήκες, δεν έχει διασφαλίσει τίποτα. Διότι είναι τόσο μεγάλη ποσότητα του κλίματος, ώστε ακόμα και αν έχεις τους δύο, δεν αποκλείεται τίποτα. Τίποτα δεν αποκλείεται, ότι πολύ σύντομα μπορείς να έχεις μια προσβολή και στο δεύτερο αγωγό. Δηλαδή, τη συχνότητα με την οποία γίνεται η διέλευση των μηχανοκρατών στο πέρασμα αυτό, είναι προφανές ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος. Υποδέτηση και μέθοδα θα την κάνω μετά. Ήθελα, μία ερώτηση που ήθελα να κάνω είναι άμυνα για την προτινόμενη β' λύση. Αν υπάρχει εμπειρία συγκεκριμένη με αυτό το υλικό. Υπάρχει συγκεκριμένη. Για νερό ή για πετρέλαιο. Όχι, για νερό. Για αυτό το υλικό για νερό. Και αποδεικνύθηκε αυτή η μέθοδος την οποία προτείνεται με τα πιο πυκνά αίματα και όλη τη μεγάλη διαδικασία της δυσκολίας της υπόθεσης και της παραγωγής. Τα επιπλέον αίματα δημιουργούν και αυξημένο κόστος και δυσκολία στην υπόθεση. Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κανείς άλλο υλικό βαρύτερο
Καλή δημοσιογραφία, για παράδειγμα, για αυτό το τμήμα. Δηλαδή, το μεγαλύτερο τμήμα, βέβαια, έτσι. Τότε θα κάνω και την αμέσως επόμενη ερώτηση. Μιλάμε για προστασία σε όλο το μήκος του αγωγού. Έτσι όπως το έκανε. Πολύ μικρών τμήματων στην αρχή της Αλαμίνας και μόνο της Αλαμίνας. Όλο το άλλο είναι καταφέρα. Μέχρι τα όλη χώρα, ας πούμε, προς τα αγωγή. Από το 50 μέτρα μέχρι το 85 μέτρα βάθος, που το μήκος όμως είναι της τάξης, αν θυμάμαι καλά, των 700 μέτρων, ίσως και λιγότερο. Είναι μικρό. Όλο το υπόλοιπο είναι προστατευμένο με το όρημα. Κυρίως καλύπτουμε τον κίνδυνο της ανεμότητας. Πιστεύω ότι είμαι σωστός αν πω ότι στο τμήμα εκείνο μεταξύ Λαούσες και Έλληνα η ανεμότητα δεν μπορεί να ξαρέψει για λόγους νομικούς. Γιατί η ξηρά απέχει λιγότερο από 1,5 μίλη και απαγορεύεται να ψαρέψει εκεί. Τώρα ο κύριος πάλι λέει ότι τραβάνει και δίχτυα. Μπορεί να έχει δίχτυα. Αυτό το πρόβλημα. Είναι αυτό το πρόβλημα. Οπότε για την πιθανότητα μιας παράνομης αγγελίας είμαστε υποχρεωμένοι να το προστατέψουμε όλους εδώ. Και επανέρχομαι στο προηγούμενο ερώτημα κατά πόσον η αλήθινη σωλήνα θα διευκόλυνε την καταπίθηση κατά τη διαδικασία του τσέπου ή αποκλείεται και για άλλους λόγους, όπως για παράδειγμα πόντισης ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για τελείως άλλη διαδικασία. Πόντισης από την περίπτωση που κάνει το Σολίνα με πολύ βαρύτερο εξοπλισμό πλωτών κλπ. Δεν είμαστε έτοιμοι νομίζω να σας δώσουμε οικονομικά στοιχεία. Θα μπορούμε να φτιάξουμε. Πάντως, είναι σημαντικά. Και αυτή η εμπειρία, η λύση που έχει δοθεί, υπάρχει το δεδομένο ότι υπάρχει ένα έργο το οποίο έχει γίνει η επίθεση με την μέθοδο του τζέκου. Και είναι πάλι για λόγους παρανομίους να αποφύγει αναγκαστές ξηρώμενα εργαλεία κυρίως ή για άλλους. Είναι πάρα πολύ ειδικά και είναι πολύ συχνό τα γυροβόλου κτλ. Αν γνωρίζετε. Όπως υποθέτω, δεν δεσμεύεται και για την μέθοδο προστασίας. Ενδεχομένως, θα προτείνει κάποια άλλη μέθοδο προστασίας. Αυτό που σε εκμεταλλάσσω το πρώτο στο τέλος, δηλαδή ότι τα τέχη δημοκράτησης δεν θα πρέπει να είναι περιοριστικά όσον αφορά το είδος της προστασίας. Δηλαδή, εάν κάποιος ανάδοχος, ο ψήφιος ανάδοχος, μπορεί να προσφέρει, μπορεί να προτείνει μια λύση κάλυψης του αγωγού με στρώμα. Μια κουβέρτα δηλαδή πάνω στον αγωγό. Εμείς εκτιμήσαμε ότι αυτό είναι τα πανηρότερο. Πιθανόν αυτός, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, επειδή πιθανόν να βρέθηκε εξοπλισμός πλωτός κοντά στη Μεσόγειο εκείνη την εποχή για κάποιο λόγο, πιθανόν μπορεί να βρει μια λύση που να το κάνει πολλαπλότερα. Δεν θα μπορούμε να το αποκλείσουμε, δεν θα πρέπει να το νομίζουμε εμείς να το αποκλείσουμε. Εκείνο που λέει ποια από τις δύο μεθόδους να μιλήσουμε. Την Α ή την Β. Εσείς έχετε και ειδικούς συμβούλους. Και τον κύριο Γκάλη και την εταιρεία του KW. Ποια είναι η άποψή τους πάνω σε αυτό το δίλημα. Κοιτάξτε, ήταν σαφώς ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να διασφαλιστεί νομικά και να συνομιευθεί προς την κατάργηση της ρυπαύση της αλίευσης. Μακάρι να μπορούσε να γίνει. Αν είναι δυνατόν να το έμαστε πέρυσι όλοι ο κύριος, μακάρι να μπορούσε να γίνει. Απλώς με τα δεδομένα τα οποία έχουμε, με το πώς λειτουργούν
στην Ελλάδα με ένα πράγμα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, όσο καταλάβετε, οι σύλλογοι των Ιθανοκρατών, ήταν, πώς να το πω, δεν θέλω να πω τώρα κάποιο χαρακτηρισμό, ήταν αδιανόητο ότι υπάρχει περίπτωση να σταματήσει αυτό, διότι θα σήμαινε καταστροφή τους. Πόσο θα πάρει μέχρι να ληφθούν κάποιες αποφάσεις και να χρησιμοθετηθούν. Από τη στιγμή που και να γίνει αυτό το πράγμα, δεν ξέρει κανείς πώς θα μπορέσει να το ελέγξει, με τι μέσα να το ελέγξει. Δηλαδή, θεωρούμε, παρά το ότι το γεγονός ότι προφανώς κανένας δεν θα είναι ευχαριστή το γεγονός ότι σχεδόν είναι εξαίρεση το πρόβλημα. Γεια σας. Το ασφαλέστερο να μπορούσε να εξυπηρετήσει. Το θέμα είναι διπλό το σημερινό που συζητάμε. Το ένα είναι η παρουσίαση της μελέτης και λογικό είναι η παρουσίαση αυτή και θέμα τεχνικά αν έχουμε ελάχιστη συμμετοχή. Και το δεύτερο είναι η συγκεκριτική έκθεση για τον τρόπο ανοιχτής του έργου. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω τη μεριά μου τους μελετητές είναι ότι το Νοέμβριο του 2009 υπογράφηκε η σύμβαση με προθεσμία 5 μηνών. Έχουμε 2 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι η καθυστέρηση είναι πολύ μεγάλη για τη μελέτη αφού η προθεσμία ήταν 5 μήνες. Και τα αντικείμενα ήταν 5-6 πράγματα. Αυτά έχουν γίνει όλα. Η μελέτη αυτή έχει παραιτηθεί. Και από ποιους έχει παραιτηθεί. Υπάρχει κάποια αρμόδια επιτροπή, την παρέτηση στην περιφέρεια, η περιφέρεια την παρέλαβε. Ποιο είναι το αρμόδιο όργανο τελικά που έχει κάνει την όλη την διαδικασία. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι όπως ο Μονός και το είπαν και εγώ είμαι και στο είπατε, κατά την άποψη και τη δικιά μου είναι λίγο παρεκκλημένο να είναι Μονός. Διαβάζοντας κάπου στη μελέτη σας ότι η Σαλαμίνα έχει διπλό αγωγό. Είναι μικρή η απόσταση. Έτσι δεν είναι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι διπλός ο αγωγός. Και για να υπάρχει διπλός αγωγός, θα πει ότι και αυτοί δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετούν το μόνο αγωγό ή ήταν μικρών διαστάσεων. Κάτι περίπου τέτοιο. Και οπότε άκουσα και από εσάς, εσείς παίρνετε τη δεύτερη λύση ως την καλύτερη και ασφαλέστερη και αν αποφύγουμε τα διάφορα με τα θαλάσσια προβλήματα. Κάποια άλλη τα έκαναμε προηγουμένως. Και οι μελέτες ειδικά που αγήθησαν άρεσε να γίνει αυτή η προμελέτη η οποία ήταν πράγματι σημαντική και χρειαζόταν. Επομένως, όλοι κατά τα χρονικά διαστήματα του προηγούμενου χρόνου έχουν βάλει το χέρι τους για να φτάσουν μέχρι τότε σήμερα. Πριν είμαστε καλά, μας είπε ότι αφού έγινε μια γενική συζήτηση, ότι τώρα πήρε τη μελέτη, έχει εκλεκτούς και ειδικούς και έμπειρους μηχανικούς, οι οποίοι θα βγουν τις μελέτες, θα τις αξιολογήσουν. Θα του αναφέρω κάποια πράγματα και τις επισημάνσεις της και από εκεί και πέρα ο ίδιος θα κρίνει και να πάρει θέση απάνω στο θέμα αυτό. Αν δεν κάνουν λάθος θα το διορθώσουμε. Λοιπόν, αυτή ήταν μια έκκλησή μας για να την έχουμε υπόψη μας. Στη συνέχεια των αποφάσεων μας. Για την αναγκαιότητα και σπουδαιότητα και σκοπιμότητα του έργου, είναι αγγελικά ένας τίποτα, γιατί πάλι η ΜΑΤΑ θα πει, χιλιάδες αποφάσεις έχουμε πάρει, επομένως αυτό είναι δεδομένο. Αποφασίστε τι θα ψηφίσω. Δεν το έχω καταλάβει. Την προγραμματική συμβάση αποφασίζω. Τη μελέτη κατασκευή αποφασίζω. Όλα τα αποφασίζετε και τα έξι. Εγώ σήμερα εδώ. Έξι. Θα αποφασίσουμε, αλλά δεν είπετε ότι θα τα εγκρίνει για την περιφέρεια. Άλλο. Εδώ είναι η πρότασή μας. Είναι γραμμένη η εξήγησή μας. Και για τα έξι σημεία και για τα αποφασίσουμε. Και για τα έξι. Εγώ να μην και ο κ. Μοσχολέας μπορεί να βοηθήσει και ο Μοσχολέας στον τρόπο. Δεν είναι σωστή αυτή η διαδικασία που πάμε να κάνουμε σήμερα εμείς από το Κοσμοβούλιο. Δεν είμαστε το αρμόδιο όργανο σήμερα να πάμε αυτές τις αποφάσεις. Έτσι είναι από σήμερα. Έχει τον λόγο. Η προσπάθεια για τον αγωγό έχει ξεκινήσει από τον κ. Μούτσι. Ξεκίνησε μια προσπάθεια. Συνεχίστηκε για τον κ. Μούτσι.